Την παλιά του Λουίς Φίγκο και με προβολή από κοντά έκανε το 0-1. Οι Μαδριλένοι που την Τετάρτη θα παίξουν στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Ολυμπιακό ισοφάρισαν στο 48ο λεπτό με κοντινό πλασέ του Ραούλ ύστερα από πάσα του Ρομπέρτο Κάρλος. Ο πρώην παίκτης της Βασίλισσας όμως, ο Λουίς Ενρίκε, με ατομική προσπάθεια και με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, έδωσε ξανά την πρωτοπορία στους Μπλαουγκράνα. Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει και το κατάφερε 12 λεπτά αργότερα όταν ο Νταβόρ Σούκερ με δυνατό σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή νίκησε το Χέσπ και ισοφάρισε. Οι Καταλανοί όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και σε μια αντεπίθεση ο Τζοβάνι από κοντά έκανε το τελικό 3-2 για την Μπαρτσελόνα που ξέφυγε ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία από τη Ρεάλ. Στην Ιταλία τα φοβορή προχώρησαν με νίκες. Στον Τελεάλπη η Γιουβέντους υποδέχτηκε την Ουντινέζε την οποία και νίκησε άνετα με 4-1. Οι φιλοξενούμενοι όμως είχαν επιβιάσει αφού προηγήθηκαν στο 14ο λεπτό με το Λοκατέλι. Στο 36ο Ζιντάν εκτέλεσε κόρνερ, ο Ντελ Πιέρο έπιασε.